Γιώργο, όπως τα είπες πριν τον αγώνα, ομαδικά μπορείτε. Εντάξει. Σήμερα δεν θέλαμε να παίξουμε για το χ. Θέλαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Αλλά από τη στιγμή που μείναμε 10 παίκτες, ήταν δύσκολα τα πράγματα για μας. Έπρεπε όσο το δυνατόν να σιγουρέψουμε το 0 στην αιστεία μας και αν μπορούμε να πετύχουμε κάποιο γκολ. Πιστεύω στο αμυντικό τομέα τα πετύχαμε πολύ καλά. Επιθετικά θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Έπρεπε να κρατήσουμε λίγο παραπάνω την μπάλα. Αλλά καμιά φορά είναι και η πίεση του αγώνα. Λες τουλάχιστον να μην χάσουμε για να είμαστε ζωντανοί στο τελευταίο παιχνίδι. Η μητέρα του Μαχόλ τώρα στο επόμενο μάτς είναι όλοι μέσα στο κόλπο. Και εμείς και η ακτή και η Ιαπωνία. Τι περιμένεις και τι θέλεις από τους Έλληνες για αυτό το παιχνίδι? Για μας σημαντικό είναι και στο επόμενο παιχνίδι να είμαστε ζωντανοί μέσα στην πρόκληση. Και μόνο ότι στην Ελλάδα θα περιμένουν όλοι για αυτό το παιχνίδι με κάποια ελπίδα να κερδίσουμε για να περάσουμε επόμενη φάση. Αυτό μας γεμίζει χαρά και ικανοποίηση, έτσι όπως είναι το παιχνίδι σήμερα. 5 μέρες δουλειάς, να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι, μπορούμε. Αν είμαστε όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε, το έχουμε δείξει στο παρελθόν. Το 2012 με τη Ρωσία στο τελευταίο μάτς πήραμε την πρόκληση. Ελπίζω με την βοήθεια του Θεού και τώρα να γίνει το ίδιο. Η ομάδα έχει τις δυνατότητες και το τελευταίο παιχνίδι θα τα δώσει με όλα, με την ελπίδα να κάνουμε περήφανους όλους τους Έλληνες.